Σε αίθουσα του Queen Elizabeth Hall, 700 άτομα, Έλληνες και ξένοι, απόλαυσαν κλασικά κομμάτια στο πιάνο από τα χέρια του καταξιωμένου Έλληνα σολίστ Δημήτρης Γούρου, γνωστού παγκοσμίως ως φαινόμενο στο χώρο της μουσικής από τα 7 του χρόνια μέχρι και σήμερα. Νιώθω πραγματικά ένα πολύ βαρύ φορτίο κάθε φορά που παίζω στο εξωτερικό, το οποίο είναι φυσικά το σπίτι μου, εκεί που μεγάλωσα, εδραιώθηκα, καθιερώθηκα, δούλεψα. Παρ' όλα αυτά νιώθω ότι κουβαλάω στις πλάτες μου μια πάρα πολύ βαριά ελληνική μπλε σημαία, την οποία θέλω να φέρω εις πέρας και να την κάνω κάθε φορά υπερήφανη. Όσο πιο υπερήφανη μπορώ, δίνοντας και περισσότερο από αυτό που μπορώ να κάνω. Εννοείται ότι είμαι Έλληνας, βαθιά Έλληνας, και θέλω να το υπενθυμίζω αυτό και στους συνεργάτες μου και στο κοινό μου και σε όσους είναι γύρω από μένα. Σε δεξί Τζόνσον είχε σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Άρης Πηλιοτόπουλος. Συζήτησαν θέματα τουρισμού, Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και πολιτισμού, καθώς ο Μπόρις Τζόνσον είναι μελετητής της κλασικής Ελλάδας. Ο ίδιος είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να... Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την προβολή του ελληνικού τουρισμού στη Βρετανία, στο Queen Elizabeth Hall χθες βράδυ, ο Έλληνας καλλιτέχνης Δημήτρης Γούρος έδωσε ρεσιτάλ πιάνου. Και με τη συνάντηση με τον Δήμαρχο του Λονδίνου, ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης στο Λονδίνο. Ήταν... Thank you.